Σύγκρουση στην Ουκρανία δεν διαταχαλάσει την αίσια διάταξη των ενδεχόμενων μια γενικευμένη πολεμική σύγκρουση. Εξυπηρετεί τις επιδιώξεις και τα συμφέροντα της αστικής τάξης και των υπεριαλιστικών κρατών της περιοχής. Καλλιεργεί το εθνικιστικό μίσος μεταξύ των λαών. Στο πλαίσιο των οξυμένων υπεριαλιστικών ανταγωνισμών, η Ρωσία επιδιώκει να εξασφαλίσει τα δικά της συμφέροντα σε βάρος των λαών. Η ένταση του αντικομμουνισμού που καταγράφεται ως επίσημη θέση τόσο της κυβέρνησης του Κιέβου αλλά και που περισσεύει στο διάγγελμα του Ρώσου Προέδρου Πούτιν ξεκινώνει όλους ως σκόπιμα καλλιεργούν αυταπάτες για τον ρόλο της Ρωσίας. Επιχειρώντας να την παρουσιάσουν ως τον ήθελον αντίφαρο στην επιθετικότητα ή πανά του Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποδεικνύεται και στην πράξη πως ο αντικομμουνισμός αξιοποιεί το σεργαλείο του κεφαλαίου κατά των λαών. Όσο το κομμουνιστικό δηλητήριο και να χυθεί όμως δεν μπορεί να σβήσει από την ιστορική μνήμη η συμβολή της Σοβιετικής Ένωσης στην ειρήνη και στη φιλία των λαών. Δεν μπορεί να παραδεχθεί το γεγονός ότι σε όλη τη διάρκεια της ζωής της Σοβιετικής Ένωσης αποτέλεσε μια πολυεθνική ένωση ισότιμων κρατών, στο πλαίσιο της οποίας οι λαοί συνυπήρχαν ειρηνικά μακριά από εθνοτικούς διχασμούς. Απέναντίας η καπιταλιστική παλινόρδο και η σημερινή καπιταλιστική ρωσική ομοσπονδία που αξιοποιεί τη λεγόμενη αποκομμουνιστικοποίηση είναι που καλλιεργεί το εθνικιστικό μίσος και το διχασμό μεταξύ των λαών προκειμένου να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα τη ρώσικη αστική τάξη. Καταπιένουμε την απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης να αποστείλει με σε 130 πολεμικό υλικό στην Ουκρανία. Τη σχολή επικοινωνίας πρωτοβουλίας που αναλαμβάνει για λογαριασμό τον ΗΠΑ ΝΑΤΟ Ευρωπαϊκής Ένωσης, βαθαίνοντας όλο ένα και περισσότερο την εμπλοκή της χώρας μας στην υπεριαλιστική σύγκρουση που μένεται στην Ουκρανία. Σας καλούμε να βγάλετε τα συμπεράσματα και να καθιερωθεί στη λαϊκή σκέψη και συνείδηση πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ και άλλων και των άλλων αστικών κομμάτων που παρά τις επιμέρους δίδυτες διαφωνίες τους ομονοούν και στηρίζουν την επικίνδυνη πολιτική της εμπλοκής στους ευρωατλαντικούς σχεδιασμούς, μετατρέποντας τη χώρα μας σε πολεμικό ορμητήριο και το λαό μας σε στόχο αντιπίνων. ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση μεθοδεύουν και προωθούν την οικονομική, πολιτική και στρατιωτική υπερεκύκλωση της Ρωσίας, επεμβαίνοντας, μεταφέροντας ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις και καθιστώντας βάσεις του θανάτου, ρίχνοντας κι άλλο λάδι στην ήδη αναμένη φωτιά. Τα πρόσφατα γεγονότα στην Ουκρανία δεν είναι τίποτα περισσότερο παρά ένας ακόμα κρίκος στην αιματηρή αλυσίδα των πολέμων και των ανταγωνισμών που δυνάμωσαν ιδιαίτερα μετά το 1991 και που δεν μπορούν πλέον να διευθετηθούν με προσωρινές συμφωνίες και εύθραυτους συμβιβασμούς. Συναδέλφες και συνάδελφοι, δεν ξεχνάμε τους πολέμους στην Ιουγκοσλαβία από τις αρχές του 1990 που ξεκίνησαν με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οδήγησαν στην ατομική επέμβαση το 1999 με την οριστική διάλυση της χώρας. Τα προσχήματα τότε ήταν τα ίδια με αυτά που χρησιμοποιεί η Ρωσία σήμερα για την δυτική της στρατιωτική επέμβαση, η προστασία από εθνοκάθαρση και το δικαίωμα αυτοδιάθεσης. Οι πληγές στα Βαλκάνια είναι ακόμα ανοιχτές και οι κίνδυνοι μεγάλοι για νέες αντιπαραθέσεις. Δεν ξεχνάμε τις υπεριαλιστικές επεμβάσεις και πολέμους στη γειτονιά μας, στη Μέση Ανατολή, στη Βόρεια Αφρική, στο Ιράκ, στη Συρία, στη Λιβύη, στο Αφγανιστάν, τη συνεχιζόμενη Ισραηλινή κατοχή στην Παλαιστίνη. Ατέλειωτος ο κατάλογος. Φωνικό δίχως τέλος στο όνομα δήθεν της υπεράσπισης του δυτικού ελεύθερου κόσμου από ΝΑΤΟ, ΗΠΑ, Ευρωπαϊκή Ένωση που έστειλαν λαούς ολόκληρους σε εμφύλιους πολέμους. Πυροδότησαν εθνικές και θρησκευτικές αντιπαραθέσεις. Επενέβησαν στρατιωτικά. Εγκαθίδρυσαν στρατούς κατοχής. Πάντα όμως
στο όνομα της δημοκρατίας και της ελευθερίας. Οδήγησαν ολόκληρες χώρες στο χάος. Έθρεψαν και ενίσχυσαν χούντες, τζιχαντιστές και μακελάριδες των λαών. Δεν μπορούμε επίσης να ξεχάσουμε την τουρκική εισβολή και κατοχή στην Κύπρο από το 1974 που πραγματοποιήθηκε με τις πλάτες των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ. Το συνεχιζόμενο αυτό έγκλημα σε βάρος του κυπριακού λαού συνεχίζεται ακόμα και σήμερα με νέα σχέδια προδιχοτόμηση. Όσο και αν θέλουν, δεν μπορούν να μας κάνουν να ξεχάσουμε. Όσο και αν μας λένε ότι για πρώτη φορά από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο υπήρξε οργανωμένη και μαζική εισβολή σε ευρωπαϊκό κράτος, τώρα δεν θα τα καταφέρουν. Γιατί υπάρχουν χιλιάδες νεκροί στην Ιουγκοσλαβία από τις νατοϊκές βόμβες. Γιατί υπάρχουν χιλιάδες νεκροί και αγνοούμενοι στην Κύπρο. Εκεί δεν ήταν Ευρώπη για αυτούς. Συνάδελφοι, η Ελλάδα με ευθύνη της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και την ουσιαστική συνένεση του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΙΝΑΛ και άλλων αστικών κομμάτων κλιμακώνει την εμπλοκή της σε αυτούς τους επικίνδυνους υπερρεαλιστικούς ανταγωνισμούς και πολέμους. Όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις είχαν στηρίξει όλες τις νατοϊκές αποφάσεις και σχέδια που αφορούν τη διεύρυνση αυτού του δολοφονικού οργανισμού. Είχαν ήδη δρομολογήσει δίπλα στη Σούδα την εγκατάσταση νατοϊκών βάσεων στη χώρα όπως αυτή της Αλεξανδρούπολης και του Στεφανοβίκιου, που ήδη αξιοποιούνται ως κόμπος μεταφοράς και προώθησης στρατιωτικών δυνάμεων στην Ανατολική Ευρώπη. Έκαναν την πατρίδα μας προδιαχειρημένο φυλάκιο του ΝΑΤΟ. Είχαν ήδη συμβάλει η Ελλάδα να γίνει θύτης άλλων λαών και χωρών, αλλά και ο ελληνικός λαός θύμα, αφού αυτόματα η χώρα γίνεται στόχος πιθανών αντιπίνων. Τα βασικά επιχειρήματα που οι δύο πόλεις χρησιμοποιούν προκειμένου να πείσουν είναι πολλά. Από τη μία πλευρά, το ΝΑΤΟ, ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση προβάλλουν στο επιχείρημα την ανάγκη διατήρησης της ειρήνης και προστασίας της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η ρητορική τους όμως έρχεται σε πλήρη αντίθεση τόσο με τις παρούσες όσο και με τις προηγούμενες αποτρόπες πράξεις τους. Από την πλευρά της η Ρωσία επικαλείται την ανάγκη προάσπισης των κυριαρχικών του δικαιωμάτων και την προστασία της χώρας από την όντως επεκτατική πολιτική της Δύσης καθώς και την προστασία των ρωσοφώνων. Όντως υπογραφείς στις διεθνείς συμφωνίες δεν τηρήθηκαν, δεν εφαρμόστηκαν ή ακόμη και παραβιάστηκαν. Ανθρώπινα δικαιώματα παραβιάστηκαν και τμήματα του λαού της Ουκρανίας υπέφεραν λόγω ανεξέλεγκτης δράσης παραστρατιωτικών φασιστικών ομάδων με την επίσημη ανοχή του κράτους της κυβέρνησης της Ουκρανίας. Η επίκληση όμως κανόνων του διεθνούς δικαίου και από τις δύο αντιμαρκόμενες πλευρές πλέον έχει πάψει να αποτελεί επιχείρημα απλά και μόνο γιατί οι ίδιοι με τις πράξεις τους φρόντισαν και κουρέλιασαν όχι μόνο το διεθνές δίκαιο, αλλά και κάθε έννοια δικαίου και ηθική. Και από την πλευρά της χώρας μας, τι γίνεται, τόσο οι επιλογές των προηγούμενων κυβερνήσεων, όσο και της παρούσας, ουσιαστικά έχουν μετατρέψει όλη τη χώρα σε μια αμερικανοανατολική βάση, παύλα στρατόπεδο και μας έχουν προσδέσει με βαριές αλυσίδες στο άρμα τους. Αποδεικνύεται εμπράκτως μέρα με την ημέρα ότι ζουν εις βάρος των λαϊκών συμφερόντων. Ήδη ο λαός βλέπει τις πρώτες συνέπειες αυτών των κυβερνητικών αποφάσεων και επιλογών που άπτονται τουλάχιστον της ενεργειακής επάρκειας και του νέου κύματος ακρίβειας που έχει ακολουθήσει. Το ερώτημα όμως που γεννιέται είναι το πώς όλη αυτή η κατάσταση και η δυναμική την οποία έχει πάρει μπορεί να ανακοπεί και να ανατραπεί. Λύσεις υπάρχουν, δυνατότητες είναι στα χέρια μας και ένας είναι ο δρόμος όμως που απαιτείται να ακολουθήσει η χώρα μας. Είναι ο δρόμος που οδηγεί μακριά από τις λιποσυναχίες του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς κανένα βάση του θανάτου οπουδήποτε στη χώρα μας και χωρίς κανέναν Έλληνα ένστολο, μόνιμο ή έφεδρο οπλίκη να εξυπηρετεί μακριά από τη χώρα μας τα καπιταλιστικά συμφέροντα και τις υπερρεαλιστικές επιδιώξεις.